πολύ στην Ελλάδα, αν τελικά σας ζήτησαν οι εταιρείες σας να αποχωρήσετε και αν πραγματικά το ερώτημα στην προγράμματο, με κάθε λήξη που τρέχονται στο λεωφορείο, ποιο είναι το λεωφορείο για να γίνει. Στο πρώτο ερώτημα θέλω να σας πω συμβατολογικά ότι ανακοινώθηκε από τον κύριο Ντάιζελμπλουμ πως μετά το πέρας της επίσημης συνεδρίας θα υπάρξει μια ανεπίσημη συνεδρία στην οποία η ελληνική πλευρά δεν είναι προσκεκλημένη για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις που έρχονται μετά την Τρίτη. Μάλιστα το communique, το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ο κύριος Ντάιζελμπλουμ ανακοινώνει, δεν υπεγράφει από εμάς. Εμείς διαφωνήσαμε με το communique. Έθεσα το ερώτημα επισήμως και μάλιστα το απίθυνα στη γραμματεία του Eurogroup κατά πόσον η ομοφωνία είναι απαραίτητη. Η ομοφωνία είναι απαραίτητη. Ή αν πράγματι ο κύριος Ντάιζελμπλουμ είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε statement, σε δήλωση, σε communique, άνευ της συνένεσης της ελληνικής πλευράς, χωρίς ομοφωνία. Η απάντηση που πήρα από τον κύριο Ντάζη μου ήταν ότι ναι, μπορεί. Επέμεινα και ζήτησα την επίσημη νομική τεκμηρίωση, η οποία μου ήρθε και μου υπόθηκε ότι το Eurogroup δεν υπάρχει ουσιαστικά ως όργανο θεσμοθετημένο, ότι είναι ένα ανεπίσημο όργανο, ότι συμβατικά πάντοτε οι αποφάσεις και τα communique έβγαιναν με ομοφωνία, αλλά δεν σταματάει.